Καταρχήν θα ήθελα να πω καλό μήνα. Ναι. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους και στις υποψήφιες με ψυχραιμία και ηρεμία, όσο μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους. Τώρα, περί των εξετάσεων. Έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές εγκύκλοι από το Υπουργείο για τη διαδικασία των εξετάσεων και είχαμε πριν από μία ώρα άρχισε μία τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η οποία μόλις έληξε. Μάλιστα. Μας επισημάνθηκαν ορισμένα πράγματα. Φυσικά είναι απαραίτητη η μάσκα. Ναι. Βεβαίως είναι απαραίτητο να φέρουν τα παιδιά υπεύθυνη δήλωση αρνητικού self-test. Σας ακούμε, ναι, συνεχίστε. Είναι απαραίτητο επίσης να έχουμε πολλούς αναπληρωματικούς συναδέλφους σε όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις εξετάσεις για να μην παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Αυτά μας είπαν πάνω κάτω. Ναι. Το πρώτο τεστ για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, πότε θα γίνει? Το πρώτο τεστ πρέπει να το έχουν στα χέρια τους, μάλλον τη βεβαίωση τεστ. Οι μεν μαθητές των γενικών λυκείων στις 14 του μηνός, Δευτέρα που ξεκινούν οι εξετάσεις, άρα πρέπει να το κάνουν την Κυριακή 13. Μάλιστα. Οι δε υποψήφιοι στο Νεπάλ να το έχουν στα χέρια τους εκτυπωμένο στις 15 Ιουνίου, που θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις στο Νεπάλ, άρα πρέπει να το κάνουν στις 14. Μάλιστα. Τα τεστ, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, πώς τα παρέχονται στα παιδιά? Παρέχονται αυτή τη βδομάδα και την επόμενη δύο τεστ. Μάλιστα. Άρα θα πάρουν 4 τεστ το κάθε παιδί. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή των εξετάσεων, ώστε να είναι καλυμμένοι, έτσι? Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους, τους εκπαιδευτικούς. Βεβαίως και οι εκπαιδευτικοί θα φέρουν μαζί τους βεβαίως υπεύθυνη δήλωση για αρνητικό self-test, το οποίο θα το δηλώνω βέβαια και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μάλιστα. Και τώρα πάμε και στην περίπτωση που αν έχουμε θετικά τεστ, κυρία Βαμπούρη. Που ελπίζουμε να μην έχουμε φυσικά θετικά τεστ. Αυτό είναι. Στην περίπτωση αυτή το παιδί θα παραπενθεί, αφού κάνει και rapid test για να επιβεβαιωθεί, θα παραπενθεί το Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε όμως, αυτό μας τόνισε και το Υπουργείο, να μην έχουμε πολλά θετικά, γιατί τα σχολεία για τα μαθήματα για την τρίτη ηλικίου λήγουν αύριο. Ουσιαστικά σήμερα τα λεφτά. Ήταν η τελευταία μέρα των υποψηφίων. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας αυτό το δεκαήμερο και πάνω από 10 μέρες κιόλας που χρειάζεται για να αναρρώσουν όσοι είναι θετικοί. Μάλιστα. Να μπορέσουν να πάρουν μέρος σε εξετάσεις. Οπότε επισημαίνετε και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια ιδιαίτερη προσοχή καθόλου αυτό το διάστημα, ώστε τα παιδιά να μην είναι εκτεθειμένα σε τυχόν. Αυτό εννοείται ότι τα παιδιά πρέπει να προσέχουν πολύ, αλλά όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι οικοί τους. Όσοι μπαίνουν μέσα στο ίδιο σπίτι για να μην μεταφέρουν τον ιό. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά το περισσότερο χρόνο τώρα είναι μέσα στα σπίτια και διαβάζουν. Κυρία Βαμπούρη. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ προσεκτικά όταν θα βγουν. Είναι κρίμα να δυναμητήσουν οι ίδιοι οι δικοί τους από αμέλεια βέβαια της προσπάθειας ολόκληρης χρονιάς. Εάν έχουμε, ας πούμε, κάποια περιοχή ξαφνικά χαρακτηριστεί κόκκινη κατά τη διάρκεια των Πανελλήνων εξετάσεων, τι γίνεται? Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με την προσκόμιση του αρνητικού τεστ? Πώς θα το χειριστείτε αυτό? Δεν μας διευκρινίσει και κάτι τέτοιο, δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε αυτό. Φυσικά κανένας δεν το θέλει, αλλά εμείς ψάχνουμε και όλες τις περιπτώσεις, κυρία Βαμβούρη. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν σας είπε κάτι το Υπουργείο σχετικά. Φυσικά, εντάξει, και ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Εάν και εφόσον, να πούμε καλή επιτυχία σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν όλοι σχεδόν στον ελλαδικό χώρο, κάθε οικογένεια, κυρία Βαμβούρη, αλλά εσείς οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά μας και οι οικογένειες των υποψηφίων, κάθε χρόνο δοκιμάζονται ιδιαίτερα. Η φετινή χρονιά είναι λίγο πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη, είναι διαφορετική, είναι πρωτοφανή, θα έλεγα. Καλή επιτυχία στα παιδιά, όπως είπα και στην αρχή. Καλό κουράγιο στις οικογένειες να είναι δίπλα, να στηρίζουν τα παιδιά χωρίς να τα πιέζουν. Και κουράγει τους αδέλφους, όλους.